Αγέρας ήσουν, επιστρέψαμε! Και αυτό που υποσχεθήκαμε θα το κάνουμε πραγματικότητα. Αλεχάνδρο! Where are you? Τον Ιδήμονα θέλω. Καλησπέρα. Είμαι στην παρέα σας. Γεια σου, Ιδήμονα. Έχεις πάει και άλλα θέρινα αυτές τις μέρες, θέλω να ξέρω. Ελάχιστα. Κατά, έχεις πάει δηλαδή. Το λέει για να απαντήσει θετική. Το λέει για να μην μας στεναχωρήσει ελάχιστα. Το λέω γιατί κάποια από την παρέα σας έχει δώσει έναν όρκο ότι θα πηγαίνει καθημερινά και δεν θέλω να σπάσω το ρεκόρ της. Oh. Για ποιον θα πάει η καμπάνα. Πάντως δεν μιλάμε. Το είχε το κρυάκι του αυτές τις μέρες πάντως. Ισχύει. Πάρε μια ζακέτα να πάρεις. Το φάγαμε το popcorn μας. Κάθε Σάββατο Κυριακή στην ΕΡΤ. Αλέξανδρε. Είναι μια παράξενη κινηματογραφική εβδομάδα που εμένα περισσότερο εκνευρισμό μου έφερε παρά χαρά και δεν θα ήθελα να το κρύψω, γιατί μπήκαμε σε μια κινηματογραφική περίοδο η οποία, αν μη τι άλλο, λέγαμε «ΟΚ, ξαναζούμε τον κινηματογράφο, προλαβαίνουμε και βλέπουμε όσες περισσότερες ταινίες θέλουμε». Αυτή την εβδομάδα όμως βγαίνουν τελικά από 13-12 ταινίες. 12 ταινίες σημαίνει ότι δεν δίνουμε χώρο ούτε στις προηγούμενες ταινίες που έχουν προβληθεί από την προηγούμενη εβδομάδα να παραμείνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, ούτε δίνουμε αέρα σε αυτές να μπορέσουν να επιβιώσουν μία παραπάνω εβδομάδα. Το θετικό είναι βεβαίως ότι ο ελληνικός κινηματογράφος πρωταγωνιστεί αυτή την εβδομάδα με τρεις καινούργιες ταινίες. Επίσης υπάρχουν δύο blockbuster για τα οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο βίντεο. Πολύ πολύ στριμωγμένα και χωρίς τον αέρα που θα ήθελα να δώσω σε κάθε παρουσίαση. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το πρώτο μέρος με τις ταινίες της εβδομάδας, να σχολιάσουμε μετά και να επανέλθουμε με το επόμενο. Ελάτε να καταστρέψουμε τον κινηματογράφο. Είναι απλό και εύκολο. Συνεχίστε να βγάζετε 13 ταινίες κάθε εβδομάδα με αρρωγό πάντα τα εναλλασσόμενα μέτρα που οδήγησαν πολλούς κινηματογράφους να έχουν μόλις μία παράσταση. Έτσι θα δώσουμε αέρα στις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας να ανθίσουν. Έτσι θα δώσουμε και χώρο στις νέες ταινίες να αναπνεύσουν. Ευτυχώς από 13 ταινίες αποσύρθηκε μία σαν να εισακούστηκαν οι προσευχές μου. Πάμε να δούμε τις 12 ταινίες της εβδομάδας σε δύο βίντεο. Στριμωχτά, στριμωχτά. Ας ξεκινήσουμε με τις επανεκδόσεις. Η παρουσία περιλαμβάνει spoiler αντιληπτά μόνο από συνεφή. Η πόρνη πολυτελεία Σεβερίν είναι δημιούργημα της ανίας ενός ψόφιου γάμου αλλά και ενός ευρηματικού μυαλού που εγκλωβίζει τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτό το επάγγελμα σε ένα κουτί άνευ ή απροσδιόριστου περιεχομένου. Η ωραία της ημέρας του Λουίς Μπουνιουέλ επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες ψηφιακά αποκατεστημένη. Στο «Ζούσε τη ζωή της» του Ζαν Λιγκ Γκοντάρ έχουμε άλλη μια πόρνη, πιο μποέμ, που όμως με σαφήνεια περιγράφει αυτό που ορίζει και ο τίτλος, «Πώς ζούσε τη ζωή της». Η Νανά του Δισκοπολίου από τα 12 κεφάλαια της ζωής της αποκαλύπτει τη μη γραμμική πορεία της σε ένα χώρο χωρίς πραγματικό ερωτισμό. Τζάνκινγκ Εξπρές, έκπτωτοι άγγελοι, ευτυχισμένοι μαζί. Wong Kar-wai επί τρία. Αν έτσι θέλετε να το βγάλετε, έτσι θα το παρουσιάσουμε. Ένα αριστούργημα και δύο ενδιαφέρουσες ταινίες από το δημιουργό της Ερωτικής Επιθυμίας και του 2046. Και οι άλλες δύο ταινίες, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, θα κυκλοφορήσουν κινηματογραφικά το καλοκαίρι. Τρεις νέες ελληνικές ταινίες κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Φορέστε γρήγορα τα αθλητικά σας. Με αγωνία φιλάθλου περιμένουμε να μπούμε στην κούρσα και να δούμε πριν τον τερματισμό της στη μεγάλη οθόνη την ακόλουθη ταινία. Το αθλητικό ντοκιμαντέρ προσωπικής αναζήτησης παρουσιάζει τον ιστορικό θρίαμβο του Σπύρου Λούι το 1896 μέσα από την αφηγηματική ματιά του Πάνου Βλάχου. Όλα αυτά σε 7 λεπτά ψυχής, δηλαδή 75 λεπτά κινηματογραφικού χρόνου. Ο ράφτης της Σόνιας Λίζα Σκέντερμαν κερδίζει, για να ευλογήσουμε και τα ερτικά μας γένια, το βραβείο της ΕΡΤ, της Φιπρέση και της κριτικής των νέων στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος ενός πενιντάρι ελιτιστή ράφτη, κομψωραμένο στο Δημήτρη Ήμελο, που αλλάζει χαρακτήρα και ερωτεύεται. Μια ταινία χωρίς βάτες για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, τη δημιουργία που αφήνει μακριά τις παγιωμένες νόρμες, τον έρωτα που εμφανίζεται από διαφορετικό μονοπάτι. Ο αναπροσδιορισμός της σχέσης ποιότητας και κοστολόγησης λειτουργεί σαν ένα σχόλιο στις ιδεατές αλλαγές του οικονομικού μοντέλου σε εποχές οικονομικών και προσωπικών κρίσεων. Στη μάχη μοδίστρες αντί ραφτών κερδίζουν πάντα οι βελόνες. Νίκο.
Αν οι βιταμίνες που τα μήλα έχουν σε αυθονία ήταν ικανές να επαναφέρουν, όπως ορίζει το σενάριο, τις μνήμες, τότε η Χιονάτη θα ήταν ένα παραμύθι τοποθετημένο στη διαστημική πραγματικότητα. Σε μια πανδημία, σαν κακή ώρα τη δική μας, οι αναμνήσεις σβήνουν και όσοι δεν έχουν ταυτότητα μεταμορφώνονται σε νούμερα. Σε ένα ταξίδι χασίματος ψυχής σε ένα νοητό, ίσως και ιδεατό Auschwitz, ο 14.842 εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης ζωής. Η νέα ταυτότητά του, οι σύγχρονες αναμνήσεις του, θα πηγάζουν από δράσεις καθοδηγούμενες που αποτυπώνονται σε φωτογραφίες. Αφήνοντας τις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου που εισήγαγε την έννοια του Weird Wave, τα μήλα, όπως και ο ίκτος, είναι οι ταινίες που εξελίσσουν την ουσία του είδους πέρα και πάνω από τη φόρμα. Η υπόθεση εργασίας δεν ορίζει ένα δυστοπικό μέλλον, αλλά περιγράφει αλληγορικά το παρόν ως αποτέλεσμα ιστορικών λαθών. Τι ρόλο έχει η μνήμη στα όνειρά μας? Η επανεκκίνηση οριοθετεί όντως νέα αρχή? Η ψυχή που δεν θυμάται είναι νεκρή ή ξεκουράζεται? Οι απαντήσεις ξεδιπλώνονται όπως η φλούδα του μήλου. Και αυτή χρειάζεται μαχαίρι, χειρουργικές τομές, για να φτάσει από τη σάρκα στο σπόρο. Θα ξεκινήσω από το Μίλα και τον Άρη Σερβετάλη, γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη θαυμάστρια, δεν έχει τύχει να συνεργαστώ ποτέ, μακάρι, το εύχομαι στο σύμπαν. Θέλω πάρα πολύ να τον δω. Ερμηνευτικά είναι πάντα στη λεπτομέρεια, είναι συγκινητικός. Και εγώ αυτή ξεχώρισα. Και τον Άρη που είναι αδυναμία και τα ταινία. Δεν ξεχωρίζω, διότι έχω και τα 7 λεπτά ψυχής του Πάνου Βλάχου, που θέλω οπωσδήποτε να το δω. Άλια. Αλέξανδρε, και το ράφτη. Γιατί το ράφτη δεν θέλω το να δω. Ράφτη, και εγώ, και θέλω το να... εγώ θέλω να ξαναδώ και την ωραία της ημέρας. Αλέξανδρε, εσύ ποιες ξεχωρίζεις? Είδατε πως συνεννοούμαστε. Νομίζω ότι μέσα από το βίντεο δείχνω κιόλας ότι θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο, εκτός από το ότι μας έχει λείψει, θέλει, χρειάζεται την περισσότερη ενίσχυσή μας ουσιαστικά. Yeah. Όχι με το να λέμε το ότι μας ενδιαφέρει ο ελληνικός κινηματογράφος, αλλά με το να συμμετέχουμε οικονομικά για να τον ενισχύσουμε. Τα Μήλα είναι όντως μια ταινία η οποία είναι τελείως διαφορετική σκοπή από τις περισσότερες που έχουμε παρακολουθήσει. Φυσικά έχει ένα στήριγμα πάνω στο Weird Wave, αλλά το όμορφο είναι το ότι εξελίσσει αυτή την φόρμα. Η αλληγορική συνειρμή που μπορούμε να κάνουμε με τα μήλα, όμως και το κομμάτι της μνήμης μας και με όλη αυτή την εποχή την οποία περνάμε, με την πανδημία και τους αυτοεγκλωβισμούς που μας έχει δημιουργήσει, ίσως λειτουργήσει και λίγο καθαρτικά, όχι για τον μέσο θεατή, σίγουρα για έναν θεατή όμως ο οποίος έχει τη διάθεση να πάει να βυθιστεί σε μια διαφορετική ταινία. Μια λοιπόν που αναφερθήκαμε όμως και στον ράφτη, ένα είδος κινηματογράφου το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο στη χώρα μας, είναι αυτό το οποίο συνδυάζει τις ερωτικές ιστορίες ανθρώπων άνω των 40 και παράλληλα ένα κωμικό πλαίσιο που δεν το οδηγεί όμως σε κωμωδία. Αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχουν στην ταινία. Είναι μια ταινία η οποία έχει αποκτήσει φανατικούς επικριτές και πάρα πολλούς λάτρεις. Και καλό είναι να ανοίξει περισσότερο διάλογος και να οδηγηθεί ο κόσμος να την παρακολουθεί στο φυσικό της χώρο. Όσο για την ωραία της ημέρας, για εμένα παραμένει η ωραιότερη της ψυχής μου, μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Λουίς Μπουνιουέλ, και αυτό το αναθεματισμένο κουτάκι, το οποίο ποτέ δεν θα μάθουμε τι έκρυβε μέσα, πόσο πολύ με ιντριγκάρει να φτιάχνω κάθε φορά μια νέα ιστορία και να φαντάζομαι κάτι καινούριο. Να γίνει και αυτό όπερα μετά τον εξωθρευτή Άγγελο, σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε κάποια άλλη στιγμή, Αλέξανδρε. Ισχύει. Θα ήθελες τώρα να μας φάσεις και στο επόμενο βίντεο σου, διότι σε είδα έξαλλο ήδη από το πρώτο για τις 13 που έγιναν 12 και μάλλον θα έπρεπε να είναι 6. Ξέρεις, αυτό δείχνει έλλειψη αγάπης στην ουσία του κινηματογράφου. Νομίζω ότι μια τέτοια κρίση θα έπρεπε να μας οδηγήσει τους ανθρώπους του κινηματογράφου, τους ανθρώπους που διανέμουν ταινίες, σε μια συνεννόηση εσωτερική, στο να μπορέσουν όλες τις ταινίες να αναπνεύσουν. Μπροστά, εξού και μπροστά σε αυτό το τόσο άγνωστο που έχει συμβεί, μπορεί καμιά φορά να γίνονται και σπασμωδικές κινήσεις, ξέρεις, να σωθεί το ό,τι μπορεί να σωθεί. Και να, ναι, πάρα πολύ πνιγμένοι όμως, άμα πιαστούν από τα μαλλιά ενός, δυστυχώς έχουμε σίγουρα έναν πνιγμένο και αρκετούς άλλους οι οποίοι θα επιπλέουν με δυσκολία. Ας προχωρήσουμε όμως στο επόμενο βίντεο. Ωραία. Το οποίο είναι το αγαπημένο ενός άλλου συνεργάτη της εκπομπής, από τη στιγμή που έχουμε τις blockbuster ταινίες. Και Emma Stone επί 2. Δείτε το βίντεο και θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κρουέλα. Αμέ. Αρχικά γνωρίζαμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είχαμε δύο δείγματα γαλλόφωνου κινηματογράφου. Τελικά τα μαθήματα περσικών έδωσαν τη σκυτάλη στη νέα ταινία των αδελφών Νταρντέν. Στο ανάμεσά μας, ένας 13χρονος κάτοικος Βελγίου γοητεύεται από τους τζιχάντ και εκτρέπεται ηθικά και κοινωνικά. Οι αδελφοί Νταρντέν, γνωστοί και ως οι Βέλγοι συνεχιστές του θρύλου του Κεν Λόουτς, καταπιάνονται με ένα πιο τολμηρό των προηγούμενων ταινιών τους θέμα, πάντα εστιασμένοι στο δίλημα του πρωταγωνιστή και στη θέση της οικογένειας και της κοινωνίας.
όπως και όλες τους οι ταινίες, έχει ψυχή και βάθος, με μοναδική διαφορά ότι δύσκολα οι θεατές συμπαθούν ή συμπάσχουν με τον νεαρό Αχμέντ, κατά κόσμον Ιντίρ Μπεναντί, που παρόλα αυτά είναι σπαρακτικός όσο το παιδί και ο ενήλικας που παλεύουν στο εφηβικό του σώμα. Η χαμένη παιδικότητα, η εφηβική επανάσταση, η οικογένεια ως φορέας πολιτισμικών επιρροών χρωματίζουν το μετέωρο κοινωνικό δράμα που από άποψη κλείνει όταν νέα ερωτήματα θα γεννηθούν. Ο Τζον Κρασίνσκι πριν από 5 μήνες ανέβασε το τελευταίο βίντεο στο YouTube του Some Good News. Το timing προδίδει ότι μετά τις εκλογές δεν χρειάστηκαν περισσότερες θετικές ειδήσεις. Η ακόλουθη θετική είδηση είναι ότι το δεύτερο μέρος της ταινίας «Ένα ήσυχο μέρος» μετά από 1,5 χρόνο στα ντουλάπια κυκλοφορεί κινηματογραφικά. Πρόκειται για μια καταγραφή από το πριν και το μετά της ταινίας που προηγήθηκε, όχι σε απόλυτη γραμμικότητα ή τακτική χρονολογική μετακίνηση. Με όπλο του την σύζυγό του Emily Blunt, σχολιάζει ένα κόσμο που η σιωπή που πηγάζει από φόβο πρέπει να σταματήσει. This is so, so huge. I'm so thrilled for you to see this movie. And I really, really have to tell you, it means a whole lot to me, to my wife, to this studio, to our movie, but to our entire industry that you're here. So I really appreciate it. I hope you enjoy the movie. And I just wanted to say hi. Επόμενο sequel, η Crude 2 Νέα Εποχή. Οι εκπρόσωποι της παλαιολιθικής εποχής συναντούν τους πρώτους τεχνίτες. Δύο πολιτισμοί συγκρούονται μόνο για να προσφέρουν χαρά στους μικρούς θεατές. Αν επιλέξετε πάντως την πρωτότυπη έκδοση, θα ακούσετε μία φωνή που πρωταγωνιστεί σε πολύ αναμενόμενο blockbuster αυτής της εβδομάδας. Είστε έτοιμοι για το spoiler? She's fine. She's fine. She's fine. It's been a blast to be recording on these two movies for so long because it really is the longest project I've ever been a part of. I'm Eep. In my defense, I'd been living in a cave my whole life. It was very special, and it's always a fun day at work when I get to go be. What's wrong with cave people, guy? Καλά καταλάβατε. Το πρόσωπο της εβδομάδας είναι η Emma Stone. Ξέρετε τι την συνδέει με την Glenn Close και τη Μαρία Μαρτίκα, δηλαδή τη θάλια του Ρεκυρέ. Η μία και μοναδική Cruella De Vil. I'm Cruella. Για ακόμα μια φορά, το γνωστό στούντιο ψάχνει δικαιολογίες για το παρελθόν των κακών. Όταν ερμηνεύεις όμως λογικά το κακό, του στερείς το δικαίωμα να παραμείνει κακό. Οι δικαιολογίες και τα ψυχολογικά προφίλ της Κρουέλα που επιβλήθηκαν σεναριακά στερούν την ομορφιά του ακατανόητου που έχει η αδικαιολόγητη μοχθήρια. Το στοιχείο που έκανε την Κρουέλα την πιο υπέροχη μισητή των παιδιών. So I play the Baroness Helman, who is. A wickedly brilliant, but also just plain wicked, fashion designer. I play Estella and Cruella DeVille, who are one and the same, but Estella is a very brilliant young girl who becomes a very villainous woman that we all know and love. Εδώ έχουμε μια Cruella Oliver Twist, with a twist. Αφού έχει καταπιαστεί και ανασκευάσει τα 5 στάδια του πένθους, προσθέτοντας την εκδίκηση ως μέσο αναγέννησης. Τα αλλεπάλληλα voice-over υπογραμμίζουν τις αδυναμίες να αφηγηθούν μια καθαρά συγκρουσιακή ιστορία απλά με εικόνες. Στο τέλος, ο σκεπτόμενος θεατής παραμένει με την απορία γιατί αυτή η παλαβή λοιπόν μισούσε τα κουτάβια δαλματίας και ήθελε τόσο πολύ να τα κάνει παλτό. Γιατί... Αλέξανδρε, καταλάβαμε. Ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά, ένα τεράστιο ατού της ταινίας είναι οι δύο Έμες μαζί. Έμα Τόμψον και Έμα Στόουν στην ίδια ταινία. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο ατού. Νομίζω ότι και οι δύο απλά είναι εγκλωβισμένες σε καθοδήγηση που ενδέχεται να έχουν λάβει. Η Έμα Τόμψον προσπαθεί να υποδηθεί τον χαρακτήρα που η Μέριλ Στρίπ είχε ερμηνεύσει στο The Devil Wears Prada. Από την άλλη, έχουμε την Έμα Στόουν, η οποία καθοδηγείται από τα βήματα της Glenn Close, προσπαθώντας να αφαιρέσει ένα κομμάτι από το καρτουνίστικο για να της δώσει ανθρώπινη υπόσταση. Κάτι όμως που καταστρέφεται από το ίδιο το σενάριο. Όσο οδηγούμαστε λοιπόν σε ένα τέλος, προσπαθούν να βάλουν όλα τα τουβλάκια σε σωστή θέση, ώστε να υπάρχει ένα puzzle, ένα ψυχογράφημα της Κρουέλα που θα οδηγήσει το θεατή να κατανοήσει για ποιο λόγο ίσως έχει γίνει κακιά. Αυτό είναι μια τεχνική που κάνει γενικά η Disney τώρα σε αυτές τις ταινίες που προσπαθεί να καθαγιάσει τους κακούς. Όπως η Maleficent, άμα θυμόμαστε στο πρόσφατο παρελθόν. Όμως θεωρώ το ότι μερικές φορές το κακό είναι καλό να μην δικαιολογείται. Όχι γιατί έχω κάποια ηθική προσταγή που με οδηγεί στο να το κρίνω με τέτοιο τρόπο, αλλά γιατί νομίζω ότι το κακό δεν είναι σωστό να ερμηνευτεί. Όταν ιδιαίτερα σου έχει αφήσει κάποια στίγματα από προηγούμενες δημιουργίες που είναι πλήρως αδικαιολόγητο το να ψάξεις να βρεις μια δικαιολογία για αυτό. Δεν στο έχει ζητήσει καν ο ίδιος ο χαρακτήρας ή η ταινία.
Ίσως χρειάζονται να νιώθουν την ανάγκη να απαλύνουν το κακό στα μάτια του κόσμου και στα παιδικά, ίσως. Ξέρω εγώ πώς θα το ερμηνεύσω όλο. Όταν ο κουμπαράς κάνει γκλινγκ-γκλινγκ, έχουμε πάντοτε μια καλή δικαιολογία και μπορούμε να βρούμε περισσότερες. Είναι ακριβώς για το γκλινγκ-γκλινγκ του κουμπαρά. Ναι, ναι, ναι. Όπως όλες τις ταινίες που έκανε η εταιρεία αυτή τελευταία. Που μας ξαναπαρουσίασε τα καρτούν στο σινεμά. Ξαναπαρουσιάζει τα καρτούν για να μπορέσει να πουλήσει περισσότερα προϊόντα που έχουν τις μορφές αυτών των ηρώων. Άμα κάνει πάντως τα μυαλά που κουβαλάς κανονικά σε ταινία, εγώ θα την κάνω τη χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Επίσης, Emma Stone και στην μεταγλώτηση. Αυτό το κορίτσι, γιατί το λατρεύουμε όλοι, Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη σου? Γιατί έχει μία υγιή εξωστρέφεια, έχει έναν αυτοσαρκασμό που βγαίνει στις ίδιες ταινίες. Λειτουργεί καλύτερα σαν ηθοποιός του react, της αντίδρασης και όχι της εκφοράς μιας φράσης με ένα συγκεκριμένο ύφος, τρόπο ή τόνο. Ίσως αυτές οι αντιδράσεις είναι που μας γεμίζουν. Δηλαδή στο La La Land θυμόμαστε περισσότερο τα υγρά μάτια της όταν πρέπει να αντιδράσει σε μία σχεδόν κρίση της σχέσης της, ή αντίστοιχα στην ευνοούμενη μπορούμε να την θυμηθούμε στο πώς αντιδρά όταν παρακολουθεί από την κλειδαρότρυπα μια συγκεκριμένη στιγμή της βασίλισσας Άννας. Αυτό μας κερδίζει στην Emma Stone, αυτή η αμεσότητά της και αυτά τα τεράστια μάτια. Στο La La Land αυτός ο σχεδιασμός που έκανε όταν έδωσε στο αγόρι το λάθος τραγούδι για να παίξει και άρχισε να του χορεύει, που ήταν αυτό σχεδιαστικό. Είναι φίλοι μου. Λοιπόν, Λάμπρο, εσύ ποια ταινία θα πας να δεις στο θερινό? Τώρα κοιτάξτε, σίγουρα τα μήλα, σίγουρα τώρα αυτή και από τα δεύτερα, ενώ αυτό το Λουέλα η ιστορία ποτέ δεν μου άρεσε, την είχα μεγάλη αντιπάθεια. Να. Τώρα αν θέλει κάποιος να έρθει, πάμε. Άντε, πάμε. Λάμε. Εγώ θέλω να δω και τις τρεις ελληνικές ταινίες. Θέλω να δω την Κατρίν Ντενεύ στην Ωραία της Ημέρας και θέλω να δω και την Emma Stone που την αγαπώ τόσο. Να τσέκεις όλες τις μέρες της, Άντι. Ελίνα. Εγώ θα δω την αγαπημένη του Αλέξανδρου. Με έψησες, Αλέξανδρε, να τη δω. Θύμισέ μου το όνομα. Την Ωραία της Ημέρας. Την Ωραία της Ημέρας. Πολύ ωραία. Θα εξεταστείτε όλοι σας, λοιπόν, πάρα αυτά τη Δευτέρα. Με κάποιο τρόπο, διαδικτυακό ή μη, να εξεταστείτε στο τι παρακολουθήσατε και τι σας έχει μείνει. Εγώ τις τρεις ελληνικές θα δω. Του Πάνου του Βλάχου που ξέρω ότι έχει κάνει τρομερή έρευνα γι' αυτό και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Ναι, και τα μήλα οπωσδήποτε για το Σερβετάλι. Και να σου πω και με το ράφτι, με συγκίνησε. Και ο Ήμελος και η Κουλίεβα είναι λες και είναι φτιαγμένη για εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω. Δείτε όλες τις ταινίες για να έχουμε τη βάση να κάνουμε έναν πολύ ωραίο και υγιή διάλογο. Συγγνώμη, εγώ σκέφτομαι στο ποιό τώρα, κατάλαβες. Καθένα τα δικά του σε αυτή τη ζωή. Εγώ μπορώ να παρακολουθήσω και την πρόταση της Σάντης, να πάω να δω την Καζαμπλάνκα σε αυτό το πολύ ωραίο ρουφ ενός πολύ γνωστού ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. Το οποίο είναι. Εγώ θα πω κάτι που θα έλεγε ο Λάμπρος τώρα. Τι? Εγώ θα πω κάτι που θα έλεγε ο Λάμπρος τώρα. Oh. Θα δω τα μήλα, αλλά θα δω και την τα μήλα. Μπράβο, μπράβο! Έχει φάσει λάθος. Όχι. Αλέξανδρε, συγγνώμη. Φιλούμε και σ' αγαπούμε. Θα δούμε τα μήλα. Η κατάσταση χειροτερεύει, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε αύριο. Σήμερα ξεκινήσαμε με ποδήλατα, έτσι. Αύριο θα έχουμε να μας ταξιδέψει κάτι άλλο. Τη φωνή της Πινελόπης Αναστασοπούλου, αυτή την ομορφιά, αυτό το κορίτσι, αυτό το πλάσμα το μοναδικό που θα ταξιδέψει το καλοκαίρι με περιοδία και θα μας τα πει όλα. Και έχουμε και τόσα θέματα προετοιμάσει για εσάς που θα τρελαθείτε. Θα σας κρατήσουμε δηλαδή σε μια ψυχική ισορροπία, αλλά τρελαθείτε με τη χαρά σας. Σας γλυκοφιλούμε και σας περιμένουμε αύριο στις 4.